Καλημέρα κύριε Αντωνιάδου, καλημέρα σε όλη τη συντροφιά σας. Καλημέρα, καλημέρα και καλύτερα καλημέρα. Καλημέρα από την όμορφη Σχοινούτσα. Καλημέρα. Θέλετε και να μας συστήσετε όλη την παρέα? Βεβαίως θα σας συστήσω ολόκληρη την παρέα. Δίπλα μου ακριβώς είναι η κυρία Έφη Ράπτη, φιλόλογος. Ναι. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Η οποία μάλιστα φέτος τοποθετήθηκε με οργανική θέση στο σχολείο της Σχοινούτσας. Δίπλα της ο μαθητής μας, ο ένας από τους 5 μαθητές μας, ο Ιάσονα, μαθητής της Δευτέρα Γυμνασίου. Mm-hmm. Δίπλα του ο μαθητής μας ο Σταμάτης, μαθητής στην Τρίτη Γυμνασίου. Ακριβώς δίπλα στο μαθητή μας ο Σταμάτη είναι η κυρία Ρενάτα Μακρύ, η οποία είναι εκπαιδευτικός με τη μεγαλύτερη πείρα στο νησί. Έχει οργανική θέση εδώ και 8-7 χρόνια, φέτος διανύει τον 8ο. Και δίπλα της η πληροφορικός μας, καθηγήτρια της πληροφορικής μας, η κυρία Δεμεργή Βασιλική, που μας έχει προσφέρει και αυτή πάρα πολλά με τις γνώσεις στην πληροφορική και την καθοδήγηση των μαθητών μας. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μας που βλέπουμε... Μισό λεπτό, γιατί δεν πρέπει να παραλείψουμε τον κάμερα μου, τον εικονολήπτη μας, ο οποίος είναι ο μαθηματικός μας. Πίσω δηλαδή από την εικόνα βρίσκεται ο μαθηματικός μας. Α, είναι αδικημένος. Πρέπει στο τέλος κάπου να το στερεώσει να μπει μπροστά να μας πει μια καλημέρα. Και μάλιστα σημαντικά αδικημένος, γιατί είναι οργανωτής όλου του υλικού που βλέπετε, το υλικό. Οργανώθηκε με τις δικές του μαθηματικές γνώσεις. Έτσι. Και άπειρο προσωπικό χρόνο που αυτό την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου. Χρόνο, κόπο και μάλιστα εκτός του ωραρίου. Δεν ξέρω τι να σας πρωτορωτήσω και γιατί να πρωτομιλήσουμε. Διότι ξεκινώντας να διαβάσω αυτό το άρθρο, βλέπω πώς περάσατε εσείς μέσα στον COVID και ότι παίρνατε από το καράβι που ερχόταν τα τεστ για να τα κάνετε στα παιδιά. Ναι. Μετά όλοι συνάδελφοι. Συνεργασία δηλαδή, γιατί το νησί δεν διαθέτει φαρμακείο και σε συνεργασία με όλους τους επαγγελματίες και του δικού μας του μισθού, που θα είμαστε αγνώμονες αν δεν τους ευχαριστήσουμε, αλλά και με τους επαγγελματίες από το νησί της Νάξου, που φρόντισαν σε κάθε περίπτωση εμείς να είμαστε καλυμμένοι από το απαραίτητο υλικό. Άξιοι όλοι σας. Άρα, κυρία Αντωνιάδου και οι άλλοι εκπαιδευτικοί, ακούγοντας τώρα, γιατί δεν μπορώ να μην κάνω και τον παραλληλισμό σε αυτή τη συγκυρία με όλες αυτές τις εικόνες που βλέπουμε και δείχνουμε και εμείς από τα κανάλια της βίας. Εσείς είστε δίπλα στα παιδιά σας, ξέρετε το σπίτι του, τους γονείς του, την καθημερινότητά του, τα προβλήματά του. Άλλη ζωή, έτσι δεν είναι? Άλλη εκπαιδευτική ζωή. Ας μιλήσει και η κυρία Ράπτη. Βεβαίως. Όποιος θέλει να μιλήσει, παρακαλώ. Mm. Πραγματικά εδώ είναι πρωτόγνωρη εμπειρία. Εγώ έχω πρώτη φορά έρθει σε επαφή με ένα τόσο μικρό σχολείο. Είναι 5 μόνο τα παιδιά. Όντως έχουμε πολύ στενή επαφή και επικοινωνία. Γνωρίζουμε τις οικογένειες, είμαστε κοντά στα προβλήματά τους. Ευτυχώς δεν έχουμε φαινόμενα τα οποία βλέπουμε καθημερινά κι εμείς να γίνονται σε διάφορες πόλεις, κυρίως πόλεις, αλλά βλέπουμε ότι επεκτείνεται και σε μικρότερες ομάδες παιδιών. Ευτυχώς τα παιδιά μας είναι αγαπημένα, έχουν καλή επικοινωνία μεταξύ τους και εμείς στα πλαίσια των δράσεων που διοργανώνουμε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, φροντίσαμε να τους εμφυσίσουμε περιβαλλοντικές ευαισθησίες, κοινωνικές ευαισθησίες, να μάθουν την αρχή της συνεργασίας, της αλληλοβοήθειας. Μα το δεύτερο που είδα σε αυτό το δημοσίευμα είναι ότι καταφέρατε να μαζέψετε, επειδή δεν έχει πόσιμο νερό η Σχοινούς από ό,τι διάβασα, πίνετε νερό από εμφιαλωμένα, άρα πολλά μπουκάλια. Και τα πήρατε όλα αυτά τα μπουκάλια και να μας πείτε εσείς τι τα κάνατε. Είναι ένα όγκο πάνω από 2.000 μπουκάλια από ό,τι μπορούμε να τα υπολογίσουμε. Και βοήθησαν και οι κάτοικοι του νησιού, οι οποίοι μας έφεραν μεγάλες σακούλες εδώ πέρα για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Και αυτό βλέπουμε εδώ τώρα το έργο σας, το οποίο το λέτε, κάπως το λέτε αυτό, το πλαστικοφάγο. Πλαστικοφάγος. Αυτό είναι κάτι που κάνατε προφανώς για να περάσετε ένα μήνυμα. Έχετε μπει και σε διαγωνισμό για την κατασκευή αυτή του πλαστικοφάγου και έχετε τον τρόπο μετά να τα κάνετε τι όλα αυτά τα πλαστικά, πού θα πάνε? Κοιτάξτε, σκεφτήκαμε να κάνουμε μία εγκατάσταση για να δείξουμε τον όγκο του προβλήματος του πλαστικού. Εδώ υπάρχει
ένας όγκος που συστορεύεται σε ένα τόσο μικρό νησί με τόσο λίγους κατοίκους. Είναι διαφορετικά να βλέπεις κάθε μέρα μπουκάλι το μπουκάλι που χρησιμοποιείσαι και διαφορετικά να το βλέπεις ετοιμαζεμένο. Βέβαια. Νομίζω ότι βάζει το πρόβλημα. Βέβαια, έτσι όπως το λέτε, περνάτε το μήνυμα και το περνάτε με πολύ συγκεκριμένη εικόνα. Είναι δυνατό. Θα ήθελα, αν θέλουν να μας μιλήσουν και τα παιδιά, να μας πούν μια καλημέρα. Βεβαίως. Καλημέρα. Καλημέρα, Ιάσονα. Γέννημα Θρέμα, Σκηνούσας. Ναι, ναι. Έχεις φύγει ποτέ από το νησί, έχεις πάει κάπου αλλού? Για 2 χρόνια εγώ προσωπικά στην Άξο. Στην Αθήνα έχεις έρθει ποτέ? Ναι. Ναι. Ποια είναι τα όνειρά σου, ποιες είναι οι φιλοδοξίες σου, ποια είναι τα όμορφα στο νησί και ποιες είναι οι δυσκολίες? Οι δυσκολίες στο νησί είναι ότι δεν έχει κάποια πράγματα που είναι αναγκαία, δηλαδή πρέπει να είμαστε σε άμεση επαφή με την Άξο κάθε δίμηνο, ας πούμε, να πάμε για ένα κούρεμα, άμα έχουμε ένα θέμα. Ακόμη και για κούρεμα, για να κουρευτεί κάποιος στην Άξο, ναι. Πώς είναι η Άξος από τη Σκηνούσα? Πολύ διαφορετική. Όχι, όχι, πώς η απόσταση? Είναι 2 ώρες με το καράβι. Είναι 2 ώρες. Και αν ο καιρός δεν βοηθάει, θα μείνετε ακούρευτοι. Ναι. Κατάλαβα. Έχει τύχει κι αυτό. Έχει τύχει κι αυτό. Αυτό θα είναι το πιο απλό. Γιατί αν δεν βοηθάει ο καιρός, τα πιο σημαντικά εκεί θα είναι το ζόρι. Τα καλά του είναι ότι το καλοκαίρι είναι κάτι διαφορετικό. Η Σκηνούσα αλλάζει τελείως μορφή. Γίνεται σε ένα τουριστικό νησί που γίνεται χαμός από τουρίστες, από μαγαζιά και περνάς ωραία. Και είναι η χαρά του να είσαι ντόπιος και να το έχεις όλο αυτό για σένα και να το απολαμβάνεις πάντα. Άμα κάποιος μόνιμος εδώ πέρα από το καλοκαίρι θα δει πως αλλάζει τελείως η Σκηνούσα. Είναι κάτι διαφορετικό ο χειμώνας και το καλοκαίρι της Σκηνούσας. Θέλω πριν κλείσουμε, έχετε ένα παράπονο και το παράπονο είναι ότι δεν έχετε γήπεδο, έχετε στείλει επιστολή και στους Αντετοκούμπο. Έχει γίνει κάτι, καταφέρατε να κάνετε κάτι? Έχουμε απευθυνθεί, δεν είναι μόνο τα 2 αδέλφια οι Αντετοκούμπο που έχουμε απευθυνθεί και σε άλλους φορείς έχουμε απευθυνθεί. Στόχος μας είναι να φτιάξουμε το γηπεδάκι με τρόπο που να μπορεί να συντηρηθεί σε βάθος χρόνου. Δηλαδή δεν θέλουμε μια κατασκευή πρόσφυρη που να καταστραφεί από τον καιρό, γιατί ξέρετε εμείς εδώ είμαστε εκτεθειμένοι στους καιρούς, έτσι, την υγρασία, τους ανέμους, τις βροχές. Ο στόχος είναι να φτιαχτεί μια κατασκευή που συστηματικά θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες της στο σχολικό κοινό και στο δημοτικό, γιατί έχουμε και παιδάκια του δημοτικού. Νομίζω, ζητώ συγγνώμη κιόλας, ότι δεν θα είναι πια τόσο μεγάλο το κόστος που φορείς που μπορούν να βοηθήσουν και ακούγοντάς μας τώρα δεν μπορούν να αναλάβουν μια πρωτοβουλία να το κάνουν. Νομίζω ότι είναι εφικτό. Μα και τοπικές αρχές και επιχειρήσεις και επιχειρηματίες θα πρέπει να βοηθήσουν. Με τρόπο που να είναι. Να έχει αγωγή, έχει διάρκεια, να μην είναι μια κατασκευή που θα διαρκέσει. Σας ευχαριστούμε θερμά.